Τον κύριο Κουτσαφτάκη, καλημέρα σας κύριε Πολύδωρα, τι κάνετε? Καλημέρα σε όλους. Ο κύριος Κουτσαφτάκης είναι ο υπεύθυνος τύπου της Ομοσπονδίας Γονέων όλης της Κρήτης. Πριν από δύο μέρες εσείς βγάλατε μια ανακοίνωση που έλεγε ότι ξέρετε τα παιδιά μας τι θα γίνει με τα σχολεία, πότε θα ξαναμπούν σε κανονικές αίθουσες, να κάνουν τα μαθήματά τους, να επιστρέψει η διαζώση σε εκπαίδευση, τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Χθες βγήκε μια ανακοίνωση από τον Δήμο η οποία αναφέρει το εξής, έχει τίτλο: Επιστροφή στα σχολεία για τους μαθητές του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος. Ημέρα χαράς η σημερινή για μαθητές και γονείς, καθώς αποτελεί γεγονός η επιστροφή των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος πλην του ΕΠΑΡ Σταθρανία. Η διαζώσης εκπαίδευση συνεχίζεται πλέον με τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς τα μαθήματα είχαν σταματήσει μετά το σεισμό και πραγματοποιούνταν μόνο με τηλεκπαίδευση. Να σημειωθεί ότι τα μαθήματα στο Γυμνάσιο και Λύκειο Αρκαλοχωρίου γίνονται σε λιώμενες αίθουσες. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι εργασίες στο κτίριο του ΕΠΑΛ, ώστε και αυτό το σχολείο να επαναλειτουργήσει σύντομα. Δεν λέω τίποτα περισσότερο, επαναλαμβάνω στον κόσμο από αυτό το οποίο αναφέρει και διαβάζω την ανακοίνωση η οποία εκδόθηκε από το Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Η Δημοτική Αρχή συνεχίζει, προχώρησε στο άνοιγμα των σχολείων σήμερα, χθες δηλαδή, συναισθανόμενη την άμεση ανάγκη οι μαθητές να επιστρέψουν στη διαζώσης διδασκαλία. Μπορεί συνθήκες αυτές να είναι ιδιαίτερες, ωστόσο από τη Δημοτική Αρχή καταβλήθηκε από την πρώτη και όλη στιγμή κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου όλα τα σχολεία του Δήμου να λειτουργήσουν ξανά μέσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, δήλωσε ο Δήμαρχος Μηνώα Πεδιάδος ο κύριος Μανώλης Φραγκάκης. Να σημειωθεί, συνεχίζει, ότι μέσα σε διάστημα 20 ημερών από την ημέρα του σεισμού όλα τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος σε Καστέλη, Σκηνιά, Θραψανό, Αρκαλοχώρη λειτουργήσαν σε λιώμενες αίθουσες, ενώ σειρά πήραν τα γυμνάσια και λύκεια της περιοχής σήμερα, με το Δήμο Μηνώα Πεδιάδος να κερδίζει το μεγάλο στοίχημα της επαναλειτουργίας των σχολικών μονάδων, το οποίο θεωρείται κομβική σημασία. Αυτό ανέφερε η χθεσινή ανακοίνωση από τον Δήμο. Έχετε διαφορετική άποψη για όλα αυτά τα οποία αναφέρονται, κύριε Κουτσαφτάκη? Όχι βέβαια. Για να το λέει ο Δήμος, έτσι θα είναι. Ποιοι είμαστε εμείς να τους κρίνουμε? Ποιοι είναι οι κάτοικοι και οι γονείς οι οποίοι θα πούνε ότι ο Δήμος τα λέει και δεν είναι έτσι? Άλλωστε ο Δήμος προφανώς ξέρει για το δημοτικό του Θραψανού, προφανώς ξέρει για το σχολείο στις Μελέσσες, προφανώς γνωρίζει ότι στο Αρκαλοχώρι τα παιδιά κάνουν πρωί-απόγευμα. Εντάξει, το λένε λίγο οροποιημένα τώρα γιατί κάνουν πολιτική και όχι και η ζωή. Αυτό είναι τώρα ένα άλλο θεματάκι τώρα που τώρα μην τους χαλάσουμε κι εμείς τη γιορτή τους. Έτσι. Γιατί ξέρετε, η πραγματικότητα καμιά φορά, γιατί άκουγα και πριν που λέγατε για την γραφειοκρατία τώρα, έτσι, και εγώ και ως άνθρωπος ο οποίος περιφέρεται στο Αρκαλοχώρι επαγγελματικά, έτσι, ξέρετε, ακόμα και αυτοί που πήραν τα λεφτά, θα μπορέσουν, δηλαδή, πιστεύετε εσείς, άμεσα τους επιτρέπετε να πάνε να ξαναχτίσουν τις επιχειρήσεις τους? Και άμα τις ξαναχτίσουν, ποιος είναι ο πελάτης τους? Εδώ, όσον αφορά λοιπόν τα σχολεία, επειδή όλοι πανηγυρίζουν ότι καταφέρανε πολύ γρήγορα, καταρχήν μην κοροϊδευόμαστε, έχουν περάσει 45 μέρες από τον πρώτο σεισμό. Γρήγορα μετά από 45 μέρες δεν το λες. Και δεύτερον, η λύση που έχει δοθεί είναι τα προκάτ, τα τσίγκινα, τα λιώμενα. Και είναι μια λύση η οποία, αν και τη βαφτίζουν προσωρινή, το γνωρίζουμε και από το Δήμο Ηρακλείου ότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού, ότι οτιδήποτε έχει φτιαχτεί μένει για πάρα πολύ καιρό. Έτσι. Οπότε το να μιλάμε ότι μετά από 45 μέρες καταφέραμε να φέρουμε μερικά προκάτ για να κάνουν τα παιδιά πρωί-απόγευμα, για να στηβάζουμε 25 και 28 μαθητές σε 18 και 20 τετραγωνικά. Δεν ξέρω αν είναι τώρα και φρόνιμο να βγαίνουμε μετά και να λέμε κοιτάξτε πόσο πολύ τα καταφέραμε. Εδώ πέρα υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι υπάρχει έλλειψη σχεδίου για όλα τα κτίρια που έχουν πληγεί από το σεισμό. Ποιο είναι το σχέδιο? Τι έχουν κάνει ώστε να πάμε την επόμενη μέρα σε κάτι καλύτερο? Προς το παρόν έχουμε μόνο υποσχέσεις. Ιστορικά παλαιά κτίρια για τα οποία δεν υπάρχει ακόμα καμία πρόβλεψη και περιμένουμε και το εναποθέτουμε στο μέλλον για να δούμε τι θα συμβεί. Αυτή είναι η κατάσταση και στο Δήμο Μηνώα και στο Δήμο Αχαρνώνας Ελουσίν και στο Δήμο Ηρακλείου, γιατί εμείς έχουμε την εικόνα όλου του νομού που περιφερόμαστε αλλά και όλης Κρήτης, ότι οτιδήποτε χαλάει θα το φτιάξουμε στο μέλλον. Δεν υπάρχει καμία προοπτική. Και ό,τι μπαίνει για προσωρινό το έχουμε για πάντα. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη ανησυχία σε όλους εσάς. Η μεγάλη μας ανησυχία, να ξέρετε, είναι ότι ο κορονοϊός δεν έχει τελειώσει. Να. Τα θυμούνται όλοι επιλεκτικά.
Αλλά έρχονται και βάζουν 25 και 28 παιδιά μέσα σε μια τάξη και μάλιστα πλέον. Το, ένα πολύ φύγατε, μεγάλο κομμάτι των τάξεων. Εσείς φύγατε από το Αρκαλοχώρι και πήγατε στον κορονοϊό τώρα. Όχι, όχι, και στο Αρκαλοχώρι ισχύει. Έχετε δει μήπως πόσο είναι ο αύριος χώρος των παιδιών για να βγουν σε όλα αυτά τα σχολεία. Μιλάμε τα τετραγωνικά είναι απειροελάχιστα. Άρα το ότι λέμε ότι έχουμε σχολεία να κάνουν τα παιδιά σε πρωί-απόγευμα, ξαναεπαναφέραμε το WebEx. Ένα αποτυχημένο σύστημα που το είδαμε όλοι ότι είναι αποτυχημένο. Mm-hmm. Γιατί απλά δεν θέλουν να μπουν στον κόπο και να στύψουν το μυαλό τους για να βρουν μια καλύτερη λύση. Αν μη τι άλλο, ας κρατάμε λίγο πιο χαμηλό προφίλ. Μάλιστα. Εσείς θυμηθήκατε και το πήγατε, όπως έβλεπα στην πρώτη ανακοίνωση της Ομοσπονδίας για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και λέγατε δεν θέλουμε να ζήσουμε την ιστορία των σχολείων από παλιότερους σεισμούς που μετρούν κοντά μια δεκαετία, σεισμός 2013, μέσα στα κοντέινερς όπως το Δημοτικό Σχολείο Γαλλιά στο Δήμο Φεστού. Τι είπατε και θυμάστε τώρα κι εσείς. Μα και εμείς τώρα, ντροπή μας. Θυμόμαστε και τη Σάμμο που είναι περσινό... Και είναι πιο πρόσφατο. Θυμόμαστε και τη Λάρισα που και αυτή από πέρυσι. Μα τι λέτε τώρα. Εμείς είμαστε σίγουροι, δηλαδή έχουμε μια μεγάλη βεβαιότητα ότι τα κοντέινερ δεν είναι μια λύση προσωρινή. Ό,τι στείνεται δεν ξεστείνεται σε αυτή τη χώρα. Και δυστυχώς αν δεν πιέσουμε κι εμείς, τα παιδιά μας θα τελειώσουν το σχολείο, ακόμα και αυτά που είναι στο νοικιαγωγείο, σε προκάτ. Και δεν θα είναι απλά σε προκάτ. Θα είναι και με έλλειψη εκπαιδευτικών, θα είναι και με έλλειψη σε όλα τα υλικά που χρειάζεται να έχει ένα σχολείο και θα είναι με μια υποβάθμιση του σχολείου καθημερινή. Αυτό μας έχει δείξει η εμπειρία όλων των ετών και όλων των σεισμών. Μάλιστα. Αυτός είναι ο φόβος πάνω σε αυτό, δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με την κτηριακή υποδομή στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, ότι τα κοντέινερ δεν είναι προσωρινή λύση, γι' αυτό και η δική σας η αντίδραση τη συγκεκριμένη στιγμή. Ο κορονοϊός... Και δεν είναι μόνο, επιμένω, δεν είναι μόνο ο Δήμος Μηνώα Παιδιάδος. Εμείς δεν έχουμε τίποτα προσωπικό με κανέναν δήμαρχο, με κανέναν δήμο. Είναι μια αντιμετώπιση ενός προβλήματος. Γιατί και ο Δήμος Ηρακλείου το αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο και ο Δήμος Αχαρνώνας Θερσίου κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Και βλέπουμε συνολικά ότι δεν πρόκειται απλά για την άποψη ενός ανθρώπου ή ενός αντιδημάρχου. Πρόκειται για την πολιτική που εφαρμόζει το Υπουργείο, είτε είναι το Παιδείας, είτε είναι το Υγείας, το πώς αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας σήμερα μέσα στα σχολεία. Και νομίζω κάνατε αυτές τις πολύ μεγάλες αναφορές ή την αναφορά σε ό,τι έχει να κάνει με το πώς τα παιδιά κάνουν μάθημα αυτή την ώρα, είτε βρίσκονται μέσα σε αίθουσες προκάτ, είτε δεν βρίσκονται σε αίθουσες προκάτ, τα μέτρα υγιεινής που είναι το μεγάλο ζητούμενο όταν τα κρούσματα για άλλη μια φορά εκτοξεύονται. Ναι, αλλά βέβαια εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε ελληνικό κοινοβούλιο να κλείνουμε με ένα κρούσμα. Πρέπει να φτάσουμε στο 50% των μαθητών. Άρα σε μια τάξη 28 παιδιών, όπως έχει διαμορφωθεί δεν σήμερα, είναι, δεν πρέπει είναι να έχουμε 15 νοσούντες για να κλείσει ένα τμήμα. Δεν είναι 50 συν 1. Συγγνώμη. Δεν είναι 50 συν 1. Ακριβώς. Επειδή οι τάξεις όμως πλέον αριθμούν περίπου 28 μαθητές, καταλαβαίνετε ότι για να κλείσει ένα τμήμα πρέπει να ξεπεράσουμε το 14. Αν φτάσουμε όμως να έχουμε 14 κρούσματα σε μια τάξη, καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Που και βέβαια ακόμα και με αυτόν τον τρόπο έχουμε δύο κλειστά τμήματα στο νησί μας. Και δεν έχουμε και τάξη που δεν λείπουν περίπου. Το χάσαμε. Α, το χάσαμε τον κύριο Κουσαφτάκη. Λοιπόν, για να επικοινωνήσουμε μαζί του και πάλι, γιατί πρέπει να ολοκληρώσει αυτό το οποίο μας έλεγε αναφορικά με την ανησυχία που υπάρχει. Μετά σαφέστατα αυτά τα οποία ακούσατε για τις αίθουσες προκάτ, για τα παιδιά στους δήμους, οι οποίοι έχουν πληγεί αυτή την ώρα από τον κορονοϊό, από τους σεισμούς, συγγνώμη, και τα δεδομένα τα οποία έχουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τον κορονοϊό. Ναι, επικοινωνώ και πάλι μαζί σας για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε τη σκέψη σας, κύριε Κουτσαφτάκη. Ναι, αυτό που έλεγα είναι ότι βλέπουμε καταρχήν πώς κρατούνται τα δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ότι τα σχολεία πλέον έχουν πάρει μία απόφαση ότι δεν θα τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα στην πράξη, γιατί έχουμε λιγότερες καθαρίστριες ως ώρες εργασίας από πέρυσι, περισσότερους μαθητές ανά τάξη. Άρα οι συνθήκες εντός της τάξης είναι χειρότερες από ό,τι ήταν πέρυσι. Αυτή είναι η βελτίωση που έχουμε κάνει φέτος και μάλιστα έχουμε μεταφέρει και ένα μεγάλο κομμάτι των μαθητών σε χώρους τελείως ακατάλληλους για να γίνονται μάθημα. Και σε χώρους που συνολικά σαν σχολείο δεν προάγουν τη μόρφωση.
Αυτή είναι η κατάσταση στο νησί μας και αυτό είναι ο 21ος αιώνας που οραματιζόμασταν εμείς ότι θα πετάγαμε με αυτοκίνητα. Με συγχωρείτε και τώρα, τα παιδιά μας κρύβονται. Πάνω σε αυτό που λέτε, όταν μιλάμε με τους αρμόδιους από την περιφερειακή εκπαίδευση Κρήτης, αυτό το μήνυμα το οποίο δίδουν προς όλους τους γονείς, προς όλη την κοινωνία, είναι ότι τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αυτό το δείχνει το γεγονός ότι έχουμε πολύ λίγα περιστατικά, πολύ λίγα κρούσματα σε όλο το νησί, σε ό,τι έχει να κάνει με τον κορονοϊό. Αυτό αποδεικνύεται εξαιτίας του ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά μέσα στα σχολεία, ότι σωστά λειτουργούν οι εκπαιδευτικοί, ότι τα παιδιά έχουν συμμορφωθεί, ότι τα μέτρα όλα λαμβάνονται. Και εσείς μας λέτε τώρα ότι, ξέρετε, οι συνθήκες είναι χειρότερες από τα πέρυσι. Τι να κρατήσει ο κόσμος? Ο κόσμος να κρατήσει ότι πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας, γιατί εμείς πλέον ορίζουμε το πόσο έντονη θα είναι η διασπορά. Γιατί αυτοί μετέρχονται και να βάζουν περισσότερα παιδιά ένα σχολείο, κλείνουν τμήματα την περίοδο αυτή που μιλάμε στο νησί μας, κλείνουν τμήματα γιατί τα θεωρούν κοστοβόρα. Όπου είναι κάτω από 15 μαθητές λοιπόν, πάνε και το ενώνουν με το κοντινότερο σχολείο για να έχουν μήνυμα 25 μαθητές ανατάξει για να γλιτώσουν δύο μεροκάματα από εκπαιδευτικούς. Αυτό είναι που λένε ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Έρχονται και παίρνουν καθαρίστριες και τις κάνουν 2 ώρες και 4 ώρες. Τι να προλάβει να κάνει μια 2 ώρη καθαρίστρια όταν πρέπει να πάει σε 2 και σε 3 νηπιαγωγεία? Αυτό είναι η τήρηση των πρωτοκόλλων. Ξέρετε, κάποια πράγματα δεν είναι απλά για να μπαίνουν σε ένα πίνακα ανακοινώσεων. Είναι μια καθημερινότητα και μια πραγματικότητα. Αν θέλανε και τολμούσανε να προσπαθήσουν να λειτουργήσουν τα σχολεία σωστά, δεν θα υπήρχε σχολείο που να μην έχει μόνιμη καθαρίστρια. Δεν θα υπήρχε σχολείο που να έχει κενό εκπαιδευτικών. Δεν θα υπήρχε ένα σχολείο στο οποίο θα είναι πάνω από 15 μαθητές ανά τάξη. Τι από αυτά έχουν τηρήσει που έρχονται σήμερα και πανηγυρίζουν? Το πανηγύρι δυστυχώς παραπέμπει σε άλλη πρόταση που δεν μου αρέσει εμένα καθόλου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κουτσαφτάκη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας.